Και πάμε τώρα στη γειτονική Τουρκία, γιατί είναι ένα θέμα που διαχρονικά καλύπτουμε, όπως ξέρετε. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στη συχνότητά μας τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, διεθνολόγο, οικονομολόγο και αναλυτή, και μάλιστα τον φιλοξενούμε υπό το βάρος κάποιων γεγονότων τα οποία παίρνουν έναν καταιγιστικό ρυθμό στη γειτονική χώρα. Πρώτα-πρώτα τα χαρτζιλίκια που μοίραζε ο Ερντογάν επί τόπου, μοίραζε λίρες, προκάλεσαν οργή και θυμό. Μετά η δυσαρέσκεια που φουντώνει μετά το φωνικό σεισμό και κυρίως για την ολιγορία του κρατικού μηχανισμού. Αυτό το κρεσέντο επικρίσεων με το οποίο είναι αντιμέτωπος ο Τούρκος πρόεδρος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του σεισμού δεν φαίνεται να έχει τέλος. Από την άλλη, η αντιπολίτευση έχει σηκώσει τους τόνους, όλα δείχνουν, δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση, ότι αντίπαλος του Ερντογάν θα είναι ο Κιλιτζάρογλου. Και έρχονται και οι δημοσκοπήσεις, οι πρώτες ευρείας κλίμακας μετά τους σεισμούς, που δείχνουν ότι η Λαϊκή Συμμαχία Ερντογάν Μπαχτσελή συγκεντρώνει ένα 35,1%, η Συμμαχία του Έθνους ένα 47,6%, που είναι η αντιπολίτευση, και το φιλοκουρδικό ΧΑΝΤΕΠΕ, το λέμε έτσι για να το καταλαβαίνουμε, 9,8%. Υπό το βάρος όλων αυτών, ο Ερντογάν είπε και ένα συγγνώμη στην επαρχία Αντίγιαμαν. Κύριε Ευτυχίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι τόσο ωριακά τα πράγματα πλέον στην Τουρκία πολιτικά? Πολιτικά φαίνεται ότι ο Ερντογάν χάνει απόλυτα το παιχνίδι. Αυτό φάνηκε και από, και από τα συνθήματα και στα δύο γήπεδα της Κωνσταντινούπολης το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Όσο στη Βενέρα, όσο και στην Μπεσίκτας, οι οπαδοί με συνθήματά τους ζήτησαν την παρέτηση του Προέδρου Ερντογάν. Ενώ οι δημοσκοπήσεις, είναι αυτό που είπατε εσείς, δείχνουν μια μεγάλη υποχώρηση του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, που είναι κοντά στο 30% αυτή τη στιγμή, αλλά διακά πάνω το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κιλιτζάρογλου, που παραμένει κύριο στο 28%. Βλέπουμε μια μεγάλη υποχώρηση του Εθνικιστικού Κόμματος, του εταίρου δηλαδή του Μπαχτσελή, που πάει γύρω στο 5,5-6% και μια αντίστοιχη αύξηση του κόμματος της Μεράλ Εξεμέρ, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στο συνασπισμό των 6, η οποία ανεβάζει το ποσοστό της σύμφωνα με τις νέες δημοσκοπήσεις κοντά στο 16%. Πρακτικά η κατάσταση φαίνεται μη αναστρέψιμη. Χθες συναντήθηκε ο Κιλιτζάρογλου με την Μεράλ Εξεμέρ. Ζήτησαν, γιατί όπως ξέρετε στις 2 Μαρτίου θα συνέλθει το τραπέζι των 6, έτσι ονομάζεται ο συνασπισμός των 6 κομμάτων της αντιπολίτευσης για το έθνος, για να μιλήσουν πλέον, για να ορίσουν πλέον τον πρόεδρο. Έτσι είχαμε λοιπόν μια συνάντηση Κιλιτζάρογλου με την Εξεμέρ. Αμέσως μετά Εξεμέρ πραγματοποίησε 2 επαφές με θέτες άλλων κομμάτων, άλλων μικρότερων κομμάτων. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι παζάρι ξεκίνησε ουσιαστικά η κατανομή των θέσεων σε μια επόμενη κυβέρνηση και οδηγούμαστε πλέον σε μια επιλογή Προέδρου που η πιθανότερη πλέον εκδοχή είναι αυτή του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Με τις παρούσες συνθήκες, αν και ένα μήνα η επιλογή Κιλιτζάρογλου θα φαινόταν ότι ήταν ίσως η χειρότερη επιλογή για να χτυπηθεί με τον Ερντογάν, τις παρούσες συνθήκες και με την ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό που έχουν επιφέρει οι σεισμοί, ακόμη και ο Κιλιτζάρογλου θα κερδίσει από ό,τι φαίνεται τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία. Βλέπω ότι κρατάτε μία επιφύλαξη. Θέλω αρχικώς να σας ρωτήσω αν η εικόνα που μεταδίδεται και στα διεθνή πρακτορία και στα δικά μας είναι κοντά στην πραγματικότητα ή αν για πολλούς η επιθυμία γίνεται αναγκαιότητα. Τι θέλω να πω? Πράγματι στα δύο γήπεδα υπήρξε μαζικός ξεσηκωμός και συνθήματα που πολλοί όμως είπαν ότι τα συνθήματα αυτά είναι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αποκλείεται να προέρχονται από εκείνες τις κοινωνικές τάξεις που ούτως ή άλλως δεν ήταν υποστηρικτές του Ερντογάν. Και το λέω αυτό γιατί το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι κάποιοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι στην Τουρκία έχουν και πολιτικά χαρακτηριστικά, και η Φενέρμπαχτσε και η Μπεσίκτας. Φυσικά, αλλά να τονίσω και εγώ ότι αυτοί οι σύλλογοι στις προηγούμενες εκλογές
Είχαν κρατήσει μια εντελώς στάση, μια πολύ φιλική στάση προς τον πρόεδρο Ερντογάν και προς το ΑΚΕΠΕ, Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Επομένως ήταν ένας αυθόρμητος σύσυπομός αυτό που συνέβη στα γήπεδα, δεν φαίνεται στημένος. Υπήρξε μάλιστα και έντονη αντίδραση από την πλευρά του Μπαχτσελίου, ο οποίος ζήτησε να ληφθούν έκτακτα μέτρα, να διεξαχθούν ακόμη και αγώνες χωρίς φιλάθλους. Στα χθες, ναι, συνεδρίαση των βουλευτών του κόμματός του, ήταν ένα από τα θέματα που έφυξε. Και σήμερα, από ό,τι βλέπω στις ειδήσεις, από ό,τι διάβασα το πρωί, η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα καλέσει απολογία τόσο τη ΦΕΝΕΡ, όσο και την Μπεσίκτας για τη συμπεριφορά των οπαδών της. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πλέον φαίνεται να ξεφεύγει. Δεν υπάρχει αναστροφή. Υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια. Ακούγονται συνθήματα που ξεπερνάνε κατά πολύ τα όρια του κόσμου και κάπου είναι κατανοητό αυτό που συμβαίνει. Θυμίζω επίσης ότι το Σάββατο είχαμε και μια διαδήλωση που απαγορεύτηκε από το Εργατικό Κόμμα της Τουρκίας, το ΤΕΠΕΗ, στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Χαλκιδόνας, που όχι απλά απαγορεύτηκε, αλλά συνελήφθησαν και 40 μέλη του που προσπαθούσαν να οργανώσουν αυτή τη διαδήλωση για τους, καθαρά για τη βοήθεια που προς τους συμμομπαθείς. Εχθές ο Ερντογάν ζήτησε πραγματικά μια συγγνώμη στο Αντίγαμαν. Η συγγνώμη που την εκμεταλλεύτηκε η αντιπολίτευση. Είχαμε ήδη δηλώσεις δηλαδή από την πλευρά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που λένε η πρακτική συγγνώμη μετά από όσο συνέβη, μετά από την καθυστέρηση, μετά τις απώλειες τόσων τρόπων, είναι η παρέτηση. Δεν μπορεί να υπάρχει συγγνώμη μόνο στα λόγια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει παρέτηση. Τώρα, Ερντογάν, λοιπόν, ναι. Με το προηγούμενο δυσμενές περιβάλλον και το περιβάλλον πριν δεν ήταν καλό για τον Ερντογάν, είχε κινητοποιήσει το σύνολο του κρατικού μηχανισμού. Παράδειγμα, οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες στην Τουρκία σήμερα αναφέρουν την εντολή που είχε δοθεί στους ημάμιδες από την διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων να μην τονίσουν καθόλου πολιτικά θέματα ή να υποστηρίξουν πλήρως τον Ερντογάν. Υπήρχε αυτή η εντολή και αυτή βγήκε σήμερα στα τουρκικά μέσα. Βέβαια, αυτό πλέον δεν έχει απήχηση, δεν μπορεί να περάσει. Ο κόσμος είναι πλέον έχει ξεσηκωθεί. Οριακή η κατάσταση και όλα δείχνουν ότι ο Ερντογάν θα χάσει. Πείτε μου κάτι. Με βάση αυτό το κλίμα, βλέπετε να κάνει κινήσεις αναστροφής ή ματέως των εκλογών? Γιατί μέχρι στιγμής, ακόμη και το δεξί του χέρι, ο απόλυτος άνθρωπος, ο Καλίν προχθές, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το Μάιο. Και μάλιστα τις προσδιορίσει για τις 14 Μαΐου. Κάνει Ιούνιο. Ναι, έχουν οριστεί οι εκλογές για τις 14 Μαΐου. Έχουν οριστεί εδώ και 2 μήνες. Ναι. 3 μήνες. Βλέπετε να... Σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα, δεν παρέχεται δυνατότητα αναβολής εκλογών παρά μόνο σε περίπτωση πολέμου. Μάλιστα, με το που συνέβησαν οι σεισμοί, υπήρξε ο αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, ο οποίος βγήκε και είπε ότι θα πάμε σε εξάμηνη αναβολή για να τον μαζέψουν. Το μαζέψει ο ίδιος ο Ερντογάν με δήλωσή του, τι είναι αυτά που λέει, εκλογές θα γίνουν 14 Μαΐου. Δεν μπορεί να μεταφέρει τις εκλογές, το αργότερο είναι 18 Ιουνίου. Να θυμίσω ότι προηγούμενες εκλογές είχαν γίνει 23 Ιουνίου. Κοντινότερη Κυριακή είναι 18. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα, μόνο αν η Τουρκία βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση. Δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα ούτε έκτακτη ανάγκη λόγω σεισμού, ούτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ενδεχόμενο βέβαια. Ενδεχόμενο αυτό είναι το εξής. Να συνέλθει η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, να αποφασίσει να αναθεωρήσει το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος, οπότε μπορεί να κερδίσει κάποιο χρόνο. Αυτό δεν θα γίνει, γιατί θεωρείται πλέον και πολιτικό πραξικόπημα και από τους ίδιους τους βουλευτές του δικού του κόμματος. Δεν θα συνενέσουν πολύ. Η σχέση του Ερντογάν αυτή τη στιγμή, ακόμη και με τους βουλευτές του, είναι αρνητική. Θυμίζω ότι πριν 2 μήνες ή πριν 1 μήνα ακόμη, πριν ακριβώς από τους σεισμούς, ασκούσε μια έντονη κριτική και έναν καταγγελτικό λόγο στους βουλευτές του ΑΚΕΠΕ που δεν ήταν παρόντες στις συνεδριάσεις, πιλώντας τους ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιοι. Άρα λέτε ότι έχει και εσωτερικό θέμα πια στο κόμμα του ο άλλοτε πάντων. Υπάρχει εσωτερικό θέμα και αυτό δείχνει και τεράστια υποχώρηση στα ποσοστά. 13% μείον
τα τομέα στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 42 και κάτι, 42 και κάτι στις εκλογές, είναι ακριβώς αυτό που προβληματίζει και είναι ακριβώς αυτό που δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή η κατάσταση μπορεί να στραφεί. Αν λοιπόν είναι δύσκολη η κατάσταση να αναστραφεί και επειδή προφανώς δεν πάει στις εκλογές για να ιτηθεί, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμη και φυλάκισή του στη συνέχεια από τους αντιπάλους του. Αυτό το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο. Α, το βλέπετε αυτό, αυτό διαδίδεται σε εμάς. Ναι, ναι. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα της Τουρκίας. Πολύ μάλιστα δύσκολα θα διωχθεί ο Ερντογάν. Ακόμη είναι ισχυρότατος ο συνασπισμός των κομμάτων που το στηρίζει. Δηλαδή ένα 36% δεν είναι ένα μικρό ποσοστό. Αν σε αυτό βάλαμε για κάποια κόμματα εκτός Βουλής στηρίζουν Ερντογάν, στις προεδρικές θα στηρίξουν Ερντογάν, μιλάμε για ένα 40%. Πολύ δύσκολο θα διωχθεί ποινικά λοιπόν ο Ερντογάν. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ίσως να υπάρχουν ποινικές διώξεις συνεργατών. Mm-hmm. Ο ίδιος δεν πρόκειται να διωχθεί. Αυτό είναι σίγουρο, όσο και αν απειλεί ο Κιλιντζάρογλου κτλ. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα προκαλέσει μεγάλες διαμάχες στο εσωτερικό της Τουρκίας και δεν τις θέλουν αυτή τη στιγμή. Κόμματα της αντιπολίτευσης. Κύριε Φτυχίδη, τονίσω λίγο κάτι για να καταλάβουμε το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Έτσι, ότι μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων γίνονται σε ένα χώρο που λέγεται δεξιά και εθνικιστική δεξιά. Λέμε ότι περίπου 70 με 75% είναι τεράστιο το ποσοστό. Είναι συντηρητικοί ψηφοφόροι. Είναι το κοινό που απευθύνεται τόσο ο Ερντογάν, όσο εθνικιστές του Μπαχτσελή, αλλά όσο και το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα και Μαλική, ουσιαστικά και αυτοί οι συντηρητικοί εθνικιστές εμφανίζονται, αλλά και κύρια και Μεράλ Αξενέρ, η οποία είναι ένα κομμάτι του εθνικιστικού κινήματος του Μπαχτσελή που έχει αποσχιστεί ουσιαστικά. Σωστά. Κάνουμε λοιπόν, όταν η Μεράλ ανεβάζει το ποσοστό της στο 16%, ουσιαστικά φαίνεται ότι ο εθνικιστικός πυρήνας της Τουρκίας μετακινείται στο καλό κόμμα, στο υγιή πάρτιση της Μεράλ Αξενέρ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο Ερντογάν είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των Κούρδων. Έχοντας φυλακισμένο τον ηγέτη του Χαντεπέ, το Χαντεπέ να μην συμμετέχει, υπήρχε ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για τους ψήφους των Κούρδων, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι της προεδρικής εκλογής. Αυτό και ο Ερντογάν όλο αυτό το διάστημα ακολούθησε μια πολιτική παροχών στους Κούρδους, προσπαθώντας να κρατήσει μέρος των ψήφων τους. Να σημειώσω ότι οι περιοχές που χτυπήθηκαν από τους σεισμούς είναι καθαρά κουρδικές περιοχές. Κούρδοι, Αλεβίτες, Άραβες κατοικούν σε αυτές τις περιοχές. Οι Τούρκοι, εθνικά Τούρκοι που συναντά σε αυτές τις περιοχές, είναι συνήθως οι υπάλληλοι του δημοσίου, των διοικήσεων, αστυνομική και στρατιωτική. Ο κρατικός μηχανισμός δηλαδή, αμυγός. Ακριβώς ο αμυγός. Δηλαδή, σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ δύσκολο να συναντήσεις Τούρκους που κατοικούν μόνιμα εκεί. Και λοιπόν αυτοί, ναι, πρώην ωφελημένοι, γιατί ακολούθησε μια πολιτική καθαρά προχών, προσπαθώντας να πάρει αυτούς τους ψήφους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν και να ψηφίσουν τον Ερντογάν για πρόεδρο μετά από ό,τι έχει συμβεί. Είναι η πορεία της οικονομίας τέτοια που δεν... Αν είχε καταφέρει κάποια στιγμή να συγκρατήσει τον επίσημο πληθωρισμό στο 80%, τον επίσημο γιατί ο πραγματικός στην Τουρκία τρέχει πλέον κοντά στο 200%, με τους σεισμούς και με τη νέα κατάρρευση της τουρκικής λίρας, και χαθεί και αυτό. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, πολύ δύσκολα, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένα χαρτί ο Ερντογάν να προσπαθήσει αυτή τη στιγμή να αναστρέψει το κλίμα. Αυτό ίσως δείχνει και η χθεσινή του συγγνώμη στο Αντιγιαμάν. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Φτυχίδη, εάν λοιπόν είναι καμένα τα χαρτιά του, το χαρτί της πρόκλησης και επίκλησης εθνικού μείζωνος θέματος πολέμου αποκλείεται να το τραβήξει. Ξέχτε. Μόνο πολέμου. Ναι. Και το έχει απορρίψει ο ίδιος. Ναι, καλά, το έχει απορρίψει, αλλά άμα τώρα στην πράξη ιτάται κατά κράτος, το αποκλείεται να το τραβήξει. Εγώ θεωρώ ότι αποκλείεται. Το αποκλείεται. Θεωρώ ένα νέο πραξικόπημα, συνταγματικό πραξικόπημα στην Τουρκία, το οποίο δεν θα περάσει αυτή τη στιγμή.
Τώρα, η κατάσταση είναι, έχουν αλλάξει όροι του παιχνιδιού, λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά πρακτικά τι μπορεί να σημαίνουν για την Ελλάδα την επόμενη μέρα χωρίς Ερντογάν στην εξουσία? Αλλά... εδώ έχω μια περίεργη άποψη. Εγώ και ίσως θεωρώ ότι θα φτάσουμε να αναζητούμε τον Ερντογάν. Τι εννοείται, παρακαλώ? Εννοώ ότι οι θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξεπερνούν κατά πολύ τις θέσεις της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ουσιαστικά αυτό το διάστημα παρακολουθήσαμε έναν ανταγωνισμό εθνικιστικών συντημάτων, γνωρίζοντας πάντα και βλέποντας και στην ιστορική πορεία αυτών των κομμάτων ότι κύρια τα κόμματα που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα μας, ακριβώς αυτή η κεμαλική αντιπολίτευση, είναι ακριβώς αυτή η ακραία εθνικιστική δεξιά, είναι τα κόμματα που έχουν σοσιαλδημοκρατικές αρχές, θα θυμάστε τον Ετσεβέτ και την Κύπρο, είναι δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένω λοιπόν, ξεκινώντας και μάλιστα με την αρχή, ότι εμείς θα ξανακάνουμε μια φιλοδυτική στροφή, τουλάχιστον αυτό γράφει στο κείμενο που υπέγραψαν οι έξι της αντιπολίτευσης, ότι η νέα κυβέρνηση θα κάνει φιλοδυτική, φιλοευρωπαϊκή στροφή, δηλαδή θα ξαναμπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτήσει την ιδιότητα μέλους, κάτι που δεν το βλέπω, είναι εξαιρετικά δύσκολο, εξαιρετικά απίθανο. Μια επανατοποθέτηση απέναντι στη Ρωσία, που μιλάει πλέον για άλλου είδους σχέση. Όλα αυτά λοιπόν συγκλίνουν ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στη διεθνή πολιτική σκηνή. Μια πρόσβαση που τα τελευταία χρόνια, μέρες της ακατανόητες πολιτικές του Προέδρου Ερντογάν, δεν υπήρχε. Η Τουρκία έχει φτάσει να είναι απόλυτα απομονωμένη. Αυτή τη στιγμή, με τη χρήση των σεισμών, να αρχίζει ένα διάλογο με τη Δύση. Θέλει και ο Ερντογάν αυτό. Προσπαθεί να ξαναοικοδομήσει σχέσεις με Ισραήλ και με Αίγυπτο. Προσπαθεί να ξαναβρει, να δημιουργήσει την εικόνα του προφίλ μιας φιλοδυτικής χώρας. Αυτό με την αντιπολίτευση ίσως έχει μεγαλύτερη ένταση, να επιτευχθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Πρακτικά σημαίνει ότι θα αμβλύνει όποιες αντιθέσεις έχει με τους Αμερικανούς. Θα πάρει αυτά που απαιτεί όλο αυτό το διάστημα. Ξεκινώντας από τα F-16, ξεκινώντας από μια συζήτηση που ξανανοίγει για να τα βρούμε, ένας όρος αδόκιμος, αλλά βλέπετε ότι χρησιμοποιείται ακόμη και από Έλληνες πολιτικούς. Έτσι. Ακούσαμε δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη για τη συνεκμετάλλευση. Άρα εκτιμάτε, κύριε Φτυχίδη, ότι αν έρθει στα πράγματα κατά το μάλλον ήτον η λεγόμενη ενωμένη αντιπολίτευση, αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού χειρότερα στη μεταξύ μας σχέση, διότι θα είναι κατά κάποιο τρόπο ο άσωτος ιός που επιστρέφει στο Μαντρί, να το πω έτσι. Ακριβώς αυτό θα συμβεί. Ακριβώς αυτό θα συμβεί. Έχοντας μάλιστα πιο ακραίες θέσεις από τον Ερντογάν όσον αφορά στις διεκδικήσεις του. Δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι κοινό δόγμα όλων των τουρκικών κομμάτων. Δεν το αποποιείται κανείς. Οι εθνικιστικές κορώνες που ακούγαμε ακούγονται από όλες τις πλευρές. Δηλαδή δεν περιμένω την εξενέρ να γίνει γλυκάνη, ας πούμε, στις εκφράσεις της όσον αφορά τη χώρα μας. Ούτε φυσικά από τον Κιλιτζάρογλου που απευθύνεται στον Παξελή και του λέει ότι εγώ είμαι ο πραγματικός εθνικιστής, εγώ είμαι ο κεμαλικός, εγώ είμαι αυτός που δημιούργησε μια Τουρκία, είμαι το αρχαιότερο κόμμα, εγώ ξέρω πώς να χειριστώ τα διεθνή θέματα. Με λίγα λόγια, θα δούμε μια σκληρότερη στάση. Ερντογάν, καλός ή κακός, με τα λάθη και με τις παλινδρομήσεις του, αποδόμησε την τουρκική εξωτερική πολιτική, κάλυψε πλούς θεσμούς εντός της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, με το να επιτρέψει, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούνται υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΚΕΠΕ, χρησιμοποιούνται ως διπλωμάτες και ως πρέσβεις. Πάνω από 20 πρέσβεις αυτή τη στιγμή της Τουρκίας δεν έχουν τελειώσει διπλωματική σχολή, δεν προέρχονται από τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, θα είναι υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΚΕΠΕ. Αυτό λοιπόν θα επανέλθει, θα χρειαστεί και πάλι ένα διάστημα. Αυτό ίσως το διάστημα είναι ωφέλιμο για μας. Τώρα, είναι σαφές. Δεν μπορεί να αλλάξουν όλα μέσα σε μία μέρα. Είναι σαφές. Θα χρειαστεί, εγώ εκτιμώ, μια πενταετία. Πάντως, πενταετία στην οποία θα οικοδομεί
ταχύτατα τις νέες σχέσεις και τις νέες πολιτικές του. Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει μια στρατηγική βάθους δεκαετιών, δεν την προσαρμόζει. Να σας πω κάτι, εγώ το αφιζητώ αυτό. Α, για πείτε το. Εγώ το αφιζητώ, ακούμε πάντα, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε καλλιεργήσει ένα μύθο. Η Τουρκία έχει μια πολιτική δεκαετιών, η Τουρκία έχει στόχους και τα λοιπά. Εγώ απευθύνω το απλό ερώτημα. Πείτε μου με έναν στόχο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος επετεύχθη με διπλωματικά μέσα. Υπάρχει? Όχι. Αυτά τα χρόνια. Όχι, με διπλωματικά μέσα, πλην κάποιων υποχωρήσεων ημών δεν υπάρχει. Με στρατιωτικά υπάρχει. Θα σας πει κάποιος η Κύπρος. Η Τουρκία λοιπόν αξιοποιεί στην εξωτερική της πολιτική τη δύναμη των όπλων. Δεν μπορούμε να μιλάμε και να πενεύουμε τους στόχους και το όραμα μιας εξωτερικής πολιτικής η οποία λειτουργεί μόνο στη βάση των όπλων. Κάτι που πλέον... Εσείς καλά το λέτε στο επαιδείο του ηθικοδικαϊκού, καλά κάνετε και το τονίζετε κύριε Φτυχίδη, όμως από πλευράς κοινικής γεωστρατηγικής της Τουρκίας ακόμη και η χρήση όπλων της έχει βγει σε πολλά ζητήματα. Ναι. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, ναι, προφανώς. Υπάρχει και μια αλλαγή σε ολόκληρο το διεθνές τοπίο. Δεν είναι πλέον, δεν έχουμε μετά την κρίση στην Ουκρανία, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν έχουμε πλέον μια ίδια αντιμετώπιση σε όλα τα ζητήματα. Εδώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω και νομίζω ότι είναι το πιο ουσιώδης και καταγράφω αυτό ότι έχετε μια άλλη προσέγγιση. Όμως για μένα είναι και το πιο ουσιώδες. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακτινογραφείτε χρόνια την Τουρκία, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως το λεγόμενο βαθύ κράτος της Τουρκίας με τις όποιες δομές του, η οικονομική, πνευματική και πολιτική ελίτ της Τουρκίας στη συντριπτική της πλειοψηφία είναι προσανατολισμένη στο διάλογο με τη Δύση ή πλέον μετά τα χρόνια του Ερντογάν έχει πακτώσει όλο το σύστημα και πάει πιο ευρασιατικά? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας που κοιτάει προς την Ευρασία. Αλλά η παραδοσιακή τουρκική δεξιά, η παραδοσιακή συντήρηση της Τουρκίας παραμένει φιλοδυτική. Και αυτό θα φανεί, το δείτε δηλαδή στα επόμενα βήματα. Ο Ερντογάν βγήκε προσφέροντας ένα όραμα Ευρασίας. Θυμάστε, ο Ερντογάν εκλέχθηκε ως αντίβαρο σε μια πολιτική διαφθοράς. Mm-hmm. Προσέφερε ένα όραμα ανάπτυξης, κάτι που το πέτυχε τα πρώτα χρόνια και ακριβώς εκεί καθίδησε για την κυριαρχία του στην τουρκική πολιτική σκηνή. Η ελίτ της Τουρκίας, αυτές είναι πολιτικές, είτε είναι οικονομικές, κοιτάνε προς τη Δύση. Εκεί είναι η ανάπτυξη για αυτούς, εκεί είναι τα κέρδη τους, γιατί τα κέρδη έχουν σημαντικό ρόλο το που κοιτάει μια ελίτ. Όταν λοιπόν αυτά τα κέρδη μειώνονται, πάσαμε τη χρυσή πρώτη πενταετία του Ερντογάν με την εκτείναξη των δικτών, όπου η Τουρκία έφτασε να παράγει το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ, να συγκαταλέγεται σε μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες, μια Τουρκία που ακόμη και εν μέσω κρίσης και ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 4%. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αντιστροφής της κατάστασης, που οι ελίτ χάνουν τα χρήματά τους ακριβώς εξαιτίας αυτής της διαρκούς αλλαγής και κατρακύλας της Τουρκίας από το φιλοδυτικό κομμάτι προς την Ευρασία. Είναι κάτι που πιστέψτε με, δεν το αντιλαμβάνονται όλοι οι Τούρκοι το ίδιο. Ναι, είναι σαφές αυτό που λέτε. Άρα κύριε Φτυχίδη, εκτιμάτε ότι είναι μία αναστρέψιμη εικόνα για το σύστημα Ερντογάν και... αυτή τη στιγμή μιλάμε, προφανώς αν προκύψει κάτι εντυπωσιακό άλλο, και μάλλον οδεύει προς ήττα το σύστημα αυτό. Θα έχουμε ήττα αυτή τη στιγμή του Ερντογάν, εξάρτητα από τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, το τονίζω αυτό, θα χρησιμοποιηθούν τα πάντα σε μια προσπάθεια έστω ανατροπής της τελευταίας στιγμής. Η ίδια το ότι δεν... Προσέξτε και το άλλο, έτσι. Πηγαίνει σε εκλογές του 14 Μαΐου, τι θα γίνουνε με ένα σύστημα που το προηγούμενο, το παλιό σύστημα, ευνοεί το δεύτερο κόμμα.
γινόταν στις 18 Ιουνίου, το νέο εκλογή, θα ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο νέος εκλογικός νόμος που πρημοδοτεί το πρώτο κόμμα. Για μένα η επιλογή της 10ης Μαΐου σημαίνει και την ουσιαστική παραδοχή της ΣΥΤΑΣ από τον Ερντογάν. Α, εκτιμά ότι είναι δεύτερο κόμμα και θέλει πρημοδότηση. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Οπότε πρημοδοτείται και έχει και τις έδρες του. Δεν πάει στο νέο νόμο που έχει ψηφίσει ο ίδιος. Μάλιστα. Να ένα κλειδί. Έχει ψηφιστεί από τον ίδιο. Να ένα κλειδί που δεν έχει πολύ ακουστεί. Από δυναμία μεγαλύτερη στο πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Επιμείνει να πάει με το παλιό σύστημα. Να ένα κλειδί που δεν είχε πολύ ακουστεί. Και χαίρομαι που το λέτε, κύριε Φτυχίδη. Με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Αλέξανδρος. Κύριε Φτυχίδη, μπορεί με το σύστημα το προεδρικό που κάτω μάλλον ή τον θα έχουμε και δεύτερο γύρο εκεί να ρεφάρει ο Ερντογάν, να χάσει δηλαδή στον πρώτο γύρο αλλά να κερδίσει τελικά στο δεύτερο γύρο? Όχι, αυτή τη στιγμή τα ποσοστά των κομμάτων έτσι όπως υπάρχουν και τα γκάλο που έχουν γίνει και δείχνουν τα νέα ποσοστά δεν δίνουν σε καμία περίπτωση δυνατότητα εκλογής ο Ερντογάν. Για να εκλεγεί πρακτικά ο Ερντογάν, να σας το πω αλλιώς, χρειάζεται ένα 30% του ΑΚΕΠΕ, θα να κερδίσει ένα 10% να πάει στο 40% με το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαρτσελή, να δεχτεί υποστήριξη από κόμματα ευρασιατικού χαρακτήρα όπως το Κόμμα της Πατρίδας που αποτελείται από πρώην αξιωματικούς και τα λοιπά, και να ψηφίσουν όλοι Κούρδοι, Μονοκούκι, Ερντογάν. Το βλέπω πολύ απίθανο. Το βλέπετε απίθανο. Εξαιρετικά απίθανο. Ο φίλος ο Βασίλης ρωτάει, ισχύει ότι ο μπαμπάς της γαλάζιας πατρίδας, ο Ναύαρχος Γιαϊτζή, είναι υποψήφιος με το κόμμα της κυρίας Αξενέρ? Δεν έχω ενημέρωση, πιθανότατο είναι. Μπαμπάς δεν είναι ο Γιαϊτζή. Ο Γιαϊτζή είναι αυτός που το ανέπτυξε, έτσι. Σωστά. Αλλά δεν έχω ενημέρωση ως προς αυτό, δεν το έχω δει. Πιθανότατα, γιατί όχι, ταιριάζουν πολιτικά. Θα μπορούσε να είναι. Και επίσης ο φίλος ο Νίκος λέει, καλημέρα κύριε Φτυχίδη, το γεγονός ότι σε αυτές τις εκλογές ψηφίζει ένα μεγάλο ποσοστό νέων κατά βάση ηλικιακά και μάλιστα για πρώτη... επηρεάζει την εκλογή, προσέξτε, γιατί έχουμε 6 εκατομμύρια νέους ψηφοφόρους στην Τουρκία, οι οποίοι κοιτάνε πολύ φιλοδυτικά. Η νεολαία της Τουρκίας έχει μια πιο φιλοδυτική, μια άλλη στάση που δεν συνάδει με το ισλαμοεθνικιστικό μοντέλο που προωθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια ο Ερντογάν. Επομένως και εκεί έχει απώλειες ο Ερντογάν. Είναι μια σειρά τα ζητήματα που δυσκόλευαν την εκλογή του από πριν. Αν αυτά τα ζητήματα τα βάλουμε και υπό το πρίσμα των σεισμών, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολη, θεωρώ πλέον, μια αναστρέψιμη την κατάσταση. Ο φίλος ο Αργύρης. Καλημέρα, λέει κύριε Φτυχίδη. Με δεδομένο ότι περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταστραφεί από το σεισμό, δεν γίνεται ελέγξιμο το πώς, πού και με ποιο τρόπο θα ψηφίσουν? Θα μπορούσε εκεί να έχει αλλίωση των αποτελεσμάτων? Πιστεύω ότι δεν θα το επιτρέψει η αντιπολίτευση να υπάρξει αλλίωση των αποτελεσμάτων. Οι 12 εκατομμύρια ανήκουν σε όλα τα κόμματα. Θα υπάρξει ισχυρός έλεγχος και πιστεύω ότι θα βρεθεί η διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί. Υπάρξουν βέβαια περιπτώσεις όπου το βαθύ κράτος πάλι, ή μάλλον το σύστημα Ερντογάν, για το βαθύ κράτος θα παραμείνει και με τους καινούριους, μην φανταστούμε ότι θα φύγει. Σωστά. Το σύστημα Ερντογάν θα παρέμβει στην εκλογική διαδικασία. Και αυτό γίνεται κάθε φορά και βλέπουμε από τον εκλογικό κάρτη που ακριβώς συμβαίνει αυτό. Αυτή τη φορά όμως σας λέω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα, δηλαδή εγώ μιλάω με Τούρκους που είναι από όλο το πολιτικό φάσμα. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω να χρησιμοποιούνται εκφράσεις προς την κατεύθυνση του Ερντογάν, οι οποίες ήταν αδιανόητες πριν από ένα χρόνο. Άρα λέτε πριν ότι από 6 μήνες. Έχει αλλάξει κάτι σε βάθος στο πολιτικό σκηνικό. Έχω και μια τελευταία ερώτηση. Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η εξωτερική εικόνα, δεν ξέρω για την εσωτερική, είναι ότι ο Ερντογάν έλεγξε απολύτως τις δομές του κράτους, τις πιο βαθιές, όπως το στράτευμα. Θεωρείτε ότι αυτή τη φορά ο στρατός, και δεν εννοώ τους απλούς στρατιώτες, θα του το αντιγυρίσει με έναν τρόπο στη δυσχερή θέση που βρίσκεται? Είναι η ρεβάνς του? Εγώ θα παρατηρούσα, καταρχήν ο Ερντογάν συγκρούστηκε με το σύστημα στρατός σε δύο περιπτώσεις.
Και θα θυμάστε την περίπτωση της Βαριοπούλας και της Ερντενεκών. Ναι, ναι. Οι αξιωματικοί βρέθηκαν στις φυλακές. Από αυτούς έχουν βγει, συνεργάζονται με τον Ερντογάν. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουν πολύ εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Έχουν, φυσικά όμως παραμένουν πάρα πολύ. Ένα ζήτημα που το ανεβάζει πολύ στην ατζέντα ο Κιλιντζάρογλου. Πολλοί άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί άδικα και βρίσκονται στις φυλακές ως συνεργάτες του ΦΕΤΟ. Του Γκιουλέν. Μάλιστα. Ακριβώς. Του Φετουλά Γκιουλέν. Ότι η αντιπολίτευση βάζει ευθέως το πρόγραμμά τους μια ευρεία δικαστική μεταρρύθμιση. Βάζει ευθέως το πρόγραμμά της μια αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων. Δίνει κάποια ποσοστά μέσα στο στρατό. Επομένως, δεν πιστεύω ότι ο στρατός αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει το ρόλο του καταλήτη είτε προς τη μία είτε την άλλη πλευρά. Κύριε Φτυχή, παρακολουθήστε λιγάκι και την λειτουργία του ΑΚΑΡ τις τελευταίες μέρες. Ναι, για πείτε το ακούσατε αυτό. Ακούσατε κάποια είδηση για τον ΑΚΑΡ? Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Σαν να έχει μια αγρανάπαυση. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Ναι, έχει, ενώ είναι από τους κύριους υπουργούς. Ο στρατός είναι πλάκι από την πρώτη στιγμή στο να αντιμετωπίσει τις συνθήκες. Τότε έχει φύγει από το πλάνο, αν έχετε δει. Δεν είναι από τους ανθρώπους που κατηγορούνται για αδράνεια ο ΑΚΑΡ. Και έχει κάνει μια φιλοκυβερνητική δήλωση μέχρι στιγμής. Και δύο εβδομάδες ο ΑΚΑΡ απουσιάζει. Ας το κρατήσουμε αυτό που λέτε. Διακριτικά. Αρχίζει βέβαια και αυτό το μετέπειτα πολιτικό του μέλλον. Το μετερντογανικό προφίλ ενδεχομένως. Έχετε δίκιο. Αυτό. Με ρωτάει εδώ πέρα, ένα ωραίο ερώτημα, με αυτό θα κλείσουμε, ο φίλος ο Χρήστος. Βλέπετε από το σύστημα Ερντογάν με τα ερντογανικά να διασώζεται κάποιο πρόσωπο που να αναλάβει και το φορτίο μιας ενδυνάμει νέας αντιπολίτευσης, ερντογανικής αντιπολίτευσης πια? Έχετε, εγώ πολλά χρόνια παρακολουθώντας την Τουρκία, έχω ξεχωρίσει τον Ιμπραήμ Καλίν. Τον Καλίν, μάλιστα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο διασωθεί ή θα ξανανακάμψει, γιατί θα ανακάμψει βέβαια, φαντάζομαι. Πλέον έχει ισχυρές τομές, ισχυρά στηρίγματα πλέον στην τουρκική κοινωνία το κόμμα του Ερντογάν. Αλλά θεωρώ ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, είναι άνθρωποι που έχουν πολιτικό μέλλον και μετά στην μετά Ερντογάν εποχή. Αντίθετα, υπουργοί όπως ο Σοηλού των Εσωτερικών, ας πούμε, μάλλον θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης και στην Τουρκία, γιατί θα δεχτούν απίστευτες επιθέσεις για όσα έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Φτυχίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πλήρη ακτινογραφία της μέχρι τώρα. Το κράτησε αυτό που είπατε. Κατάσταση όπως δεν ξέρουμε αύριο τι μπορεί όπως να δείχνουν τα πράγματα, προφανώς. Και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα σας, καλημέρα.